Βέβαια, τα περισσότερα ήταν διαδικαστικά. Πριν πω δύο πράγματα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, να μιλήσω για τα θέματα που βάλαμε εμείς προημερησίας διατάξεως, τις ερωτήσεις μάλλον και τις τοποθετήσεις μας. Το πρώτο θέμα που θέσαμε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο είχε να κάνει με την πάγια προκαταβολή των προέδρων των χωριών. Είδαμε ότι πρόσφατα πήρε μια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή και χορηγεί για το 2018 τα 1.000 ευρώ που είναι η πάγια προκαταβολή για κάθε πρόεδρο των τοπικών διαμερισμάτων. Εμείς αυτό το θεωρούμε σωστό, το χαιρετίζουμε και χαιρετίζουμε την επιστροφή του κύριου Δημάρχου στην κανονικότητα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάστε ότι πέρυσι για την πάγια προκαταβολή του 2017 αρχικά είχε πει ότι δεν θα τη δώσει στους πρόεδρους, μετά είπε θα δώσει τη μισή, αφού διαμαρτυρήθηκαν οι πρόεδροι μετά είπε θα δώσει την άλλη μισή, δηλαδή πράγματα που δεν έχουν καμία λογική. Επιτέλους κατάλαβε, ίσως επειδή είναι και προεκλογική χρονιά, ότι αυτό που δικαιούνται οι πρόεδροι, δηλαδή την πάγια προκαταβολή, πρέπει να την δώσει για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι κάνει ο κάθε πρόεδρος με αυτά τα ελάχιστα χρήματα στο κάθε χωριό. Εμείς, επ' ευκαιρίας αυτής της συζήτησης για την πάγια προκαταβολή, βάλαμε και ένα άλλο θέμα και ζητήσαμε τον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να το εξετάσει και έχει να κάνει με την αποζημίωση των προέδρων όταν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι πρόεδροι από χωριά που απέχουν πάνω από 10 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, που είναι η έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει ψηφιστεί πρόσφατα ένας νόμος που για τους Δημοτικούς Συμβούλους που μένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων προβλέπεται μία αποζημίωση. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε από τον κύριο πρόεδρο να εξετάσει, αν, γιατί νομίζουμε ότι τη δικαιούνται, αν και οι πρόεδροι δικαιούνται αυτή την αποζημίωση. Οι πρόεδροι, επαναλαμβάνω, αυτοί που είναι τα χωριά τους πάνω από 10 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου, όταν έχουν όμως θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούν το χωριό τους. Εννοείται, όχι να κάθε φορά που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο να έρχονται όλοι οι πρόεδροι και να αποζημιώνονται, αλλά αν έχουν κάποιο θέμα που αφορά το χωριό τους, το τοπικό διαμέρισμα, και πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και το δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο να αποζημιώνονται όπως το προβλέπει ο νόμος. Ο κύριος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει αυτό και θα μας ενημερώσει. Ένα άλλο θέμα, μια παρατήρηση μάλλον που κάναμε, είναι ότι είδαμε προχθές στα site ότι βγήκε μια λίστα με τους Δήμους στους οποίους εντάχθηκαν κάποια έργα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτά είναι δύο καινούργια προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνουν κάποια χρήματα στους Δήμους, είναι πολύ σωστά σαν προγράμματα. Αυτό που εμείς παρατηρήσαμε είναι ότι ο Δήμος Τρίπολης δυστυχώς απουσίαζε από αυτή τη λίστα. Υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι Δήμοι της χώρας μας και Δήμοι και μεγαλύτεροι αλλά και πολύ μικρότεροι Δήμοι από το Δήμο Τρίπολης και δυστυχώς ο Δήμος Τρίπολης απουσίαζε. Βέβαια, πήραμε την απάντηση ότι έχει στείλει κάποιες μελέτες, ακόμα όμως δεν έχει ενταχθεί τίποτε και αυτό δείχνει για μας η απουσία από τη λίστα αυτή ότι δεν έχουμε όριμες μελέτες και δείχνει, επαναλαμβάνω, την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής όταν μετά από 4 χρόνια που είναι στη διοίκηση, γιατί δεν είναι χθεσινή η Δημοτική Αρχή του κ. Παυλή, δεν έχει έτοιμες μελέτες για να εντάξει κάποια έργα στα καινούργια προγράμματα που βγαίνουν. Ελπίζουμε ότι οι μελέτες που έχουν στείλει θα ενταχθούν κάποια στιγμή και θα προχωρήσουν τα έργα αυτά. Τώρα, δύο θέματα επιπλέον που βάλαμε. Ένα έχει να κάνει, το έχουμε βάλει αυτό το θέμα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και ουσιαστικά έχει να κάνει με την πλήρη αδιαφορία και εγκατάλειψη που δίνει η Δημοτική Αρχή στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του Δήμου Τρίπολης. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τέτοια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι μία από τις υποχρεώσεις που έχει η μειοψηφία κάθε φορά είναι να εντοπίζει τα προβλήματα, να τα επισημαίνει στην διοίκηση και αυτή να προσπαθεί να τα επιλύει. Εμείς αυτό το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι ρόλος της μειοψηφίας αυτός. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι πολλά από αυτά που εντοπίζουμε δεν γίνονται. Και επιπλέον θα έπρεπε και η Δημοτική Αρχή από μόνη της να εντοπίζει τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει. Ένα τέτοιο θέμα που βάλαμε προχθές έχει να κάνει με το Μουσείο Δασικής Ιστορίας στο Χρυσοβίτσι, εκεί που πολύ πρόσφατα έγινε η εκδήλωση με την παρουσία του αξιότιμου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εκεί που έγινε η έκθεση του κυρίου Ταλαγάνη, η έκθεση εικόνων του κυρίου Ταλαγάνη, ένα κτίριο το οποίο πραγματικά είναι στολίδι για το Δήμο μας, είναι πλήρως αφημένο που λέμε στη μοίρα του. Δηλαδή η σκεπή, εγώ το επισκέφθηκα προχθές, γι' αυτό το λέω, η σκεπή
τρέχει νερά, με αποτέλεσμα τα πατώματα να έχουν πετάξει σε αρκετά σημεία, και εμείς ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή να επιληφθεί του θέματος άμεσα πριν γίνουν ζημιές σοβαρότερες που θα απαιτούν και περισσότερα χρήματα για να αποκατασταθούν, αλλά ίσως και να μην αποκαθίστανται. Έλειπε ο κύριος Δήμαρχος, δεν μας απάντησε κανένας από τους αντιδημάρχους. Ελπίζω ότι θα το δουν αυτό το θέμα και θα το αντιμετωπίσουν. Το άλλο θέμα, και κλείνω, έχει να κάνει με το μεγαβούνι. Δεν θα μπω στην ουσία του θέματος τι γίνεται με τη διαχείριση και αυτό που νομίζει ο κύριος Δήμαρχος ότι θα κάνει στο μεγαβούνι. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εγώ θα πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι εδώ και 1,5 μήνα περίπου που ο εργολάβος που έχει εγκατασταθεί εκεί στο μεγαβούνι δεν εργάζει. Επειδή υπάρχουν στάσεις, υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες κλπ. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 1 μήνα. Δηλαδή, από το Μάρτιο που έχει εγκατασταθεί περίπου ο εργολάβος, είναι τώρα 4 μήνες, έχει δουλέψει 10-15 μέρες. Παραπάνω δεν έχει δουλέψει. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό τα μηχανήματά του είναι εκεί σταματημένα. Γιατί το λέω αυτό, για να καταλάβουν οι συμπολίτες. Όταν εγκαταστάθηκε ο εργολάβος το Μάρτιο, είχα στο Δημοτικό Συμβούλιο εφιστεί στην προσοχή στον κύριο Δήμαρχο να λύσει όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και μετά να γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι επιβεβαιωνόμαστε. Τι εννοώ? Εμείς επισημάναμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι επουδενή δεν πρόκειται να δεχτούμε οι πολίτες του Δήμου μας να πληρώσουν για τα μηχανήματα του εργολάβου που κάθονται στο μεγαβούνι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό λέγεται σταλία και σημαίνει ότι όταν κάποιος εργολάβος έχει ένα μηχάνημα σε κάποιο έργο που έχει αναλάβει και το μηχάνημα, χωρίς να έχει ευθύνη ο εργολάβος, με ευθύνη άλλων υποτίθεται, δεν εργάζεται, παίρνει κάποια ημερήσια αποζημίωση ανάλογα με το μηχάνημα που είναι. Επειδή λοιπόν εμείς το είχαμε επισημάνει, είπαμε προχθές να μην τολμήσουν η διοίκηση του Δήμου να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο να πληρώσουμε χρήματα για τον εργολάβο που κάθεται τόσους μήνες στο μεγαβούνι. Εμείς αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή και πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο οι πολίτες να πληρώσουν για μηχανήματα τα οποία κάθονται και δεν δουλεύουν. Τώρα, αυτά ήταν τα θέματα που εμείς βάλαμε εκτός ημερησίας. Έγινε και μια κουβέντα για τον καινούριο νομοσχέδιο, μπήκε από τον συνάδελφο τον κύριο Νικολάου, τον Κλεισθένη. Εντάξει, τώρα να γίνει κάποια συζήτηση, όταν είμαστε στη φάση που το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, χθες ψηφίστηκε, εμείς είχαμε ζητήσει αυτό εδώ και 2 μήνες περίπου στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια συζήτηση και να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο πάνω στο σχέδιο νόμου που υπήρχε. Έχει τοποθετηθεί η ΠΕΔ, έχει τοποθετηθεί η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση των Δήμων, δεν έχει τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Τότε ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι ναι, θα το συζητήσουμε, δεν το έφερε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, τι να συζητήσουμε από εκεί και μετά, από τη στιγμή που το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Τώρα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρχε κάποιο που να ήταν περισσότερο διαδικαστικά. Ένα θέμα ήταν σοβαρό, το οποίο απεσήρθη από τον κύριο Πρόεδρο και έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων από τα χωριά. Για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, αυτό γίνεται από εργολάβους, ιδιώτες, και πρέπει να πάρθει μια απόφαση με ενισχυμένη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που να επιτρέπει στους εργολάβους, στο Δήμο μάλλον, να προχωρήσει σύμμεση με τους εργολάβους για να γίνει αποκομιδή των απορριμμάτων. Το θέμα αποσύρθηκε γιατί δεν είχαν, η παράταξη της Δημοτικής Αρχής δεν είχε πλειοψηφία. Και εκεί προσπάθησε εντέχνως να μπει το θέμα και το δίλημα σε εμάς ότι ξέρετε, πρέπει και εσείς να ψηφίσετε για να καθαρίσουν τα χωριά μας και αν τα χωριά μας τώρα το καλοκαίρι μείνουν με απορρίμματα κλπ. Εμείς στο δίλημα αυτό αντιπαρερχόμαστε. Και γιατί το λέω? Καταρχήν, το θέμα αυτό, επειδή είχε πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς ποτέ δεν το είχαμε ψηφίσει για 2 λόγους κάθε φορά. Πρώτον, γιατί πάντα το έφεραν με απευθείας ανάθεση, δεν έκαναν ποτέ διαγωνισμό. Και δεύτερον, γιατί τα απορρίμματα από τα χωριά πηγαίνουν στον Άγιο Βλάση. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο είχε γίνει διαγωνισμός και αυτό είναι θετικό. Βέβαια, έχουν περάσει 20 φορές πριν που έχει γίνει απευθείας ανάθεση, σκέφτηκε μια φορά με διαγωνισμός. Για να καταλάβουμε τι συζητούμε και να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας, γιατί όταν ο κύριος Παυλής ήταν στην αντιπολίτευση και έκανε το ίδιο ο κύριος Μυρνιώτης απευθείας αναθέσεις, τότε κατηγορούσε τον τότε δήμαρχο ότι κάνει απευθείας αναθέσεις. Και ήρθε αυτός τώρα και τον έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Έκανε το δικό του ρεκόρ, που λέμε, ο κύριος Παυλής της απευθείας αναθέσεις. Προχθές δεν ήταν απευθείας ανάθεση, ήταν διαγωνισμός, όμως εξακολουθούν τα απορρίμματα να πηγαίνουν στον Άγιο Βλάση. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν συμφωνούμε με αυτό που κάνει ο κύριος Παυλής στον Άγιο Βλάση, δεν ψηφίσαμε και προχθές. Και για να ξεκαθαρίσω και για να μην γίνεται σπέκουλα,
στον κόσμο. Εμείς θέλουμε να καθαριστούν τα χωριά και αυτό είναι υποχρέωση της διοίκησης του Δήμου να το κάνει. Και εν πάση περιπτώσει η διοίκηση του Δήμου έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μαζεύει τους δικούς του συμβούλους που δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνουν ένα σχόλιο γι' αυτό και ας ψηφίσει μόνος του. Μην ζητάει από την αντιπολίτευση να του νομιμοποιήσει τα σφάλματα, τα τεράστια, τα εγκλήματα μάλλον, τα σφάλματα που έχει κάνει 4 χρόνια στη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί ξέρετε που έχουμε φτάσει. 4 χρόνια ο κύριος Παυλής ακολουθεί το δικό του μοναχικό δρόμο στη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει βρεθεί σε αδιέξοδο και όταν έρχεται σε αδιέξοδο λέει: ελάτε να νομοποιήσουμε όλα τα σφάλματα που έκανα εγώ. Ψηφίστε με τώρα να πηγαίνουμε τα απορρίμματα στον Άγιο Βλάση. Όχι. Το ποτήρι της διαχείρισης των απορριμμάτων, το πικρό, θα το πιει μέχρι το τέλος μόνος του. Γιατί εμείς δεν το λέμε αυτό με χερεκακία. Το λέμε ότι όταν είσαι διοίκηση και έχεις ένα πρόβλημα, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά στο Δήμο, για όλους. Δεν έχουν να κάνουν τα προβλήματα με τις παρατάξεις. Από την αρχή έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση με όλες τις παρατάξεις, να καθίσουμε να βρούμε μια κοινή λύση και μια κοινή πορεία στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο κύριος Παυλής ποτέ δεν το έκανε αυτό. Νόμιζε ότι έχει τις λύσεις όπως σε όλα τα θέματα στο τσεπάκι και είμαστε τώρα 4 χρόνια μετά στη διοίκησή του και το μόνο που έχει καταφέρει στα 4 αυτά χρόνια είναι το έγκλημα του Αγίου Βλάση. Επομένως δεν μπορεί να ζητάει από τη μειοψηφία, από την αντιπολίτευση, να του νομιμοποιήσει τα σφάλματα που έκανε 4 χρόνια. Όταν πριν 3 χρόνια, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, είχαν μείνει τα απορρίμματα στους δρόμους για 4 μήνες, πάλι έκανε τότε τα δικά του. Στο τέλος λέει: α, να μαζευτούμε τώρα να δούμε τι να κάνουμε. Και εμείς προστρέξαμε να του δώσουμε χέρι βοήθειας γιατί έπρεπε να φύγουν τα απορρίμματα από τους δρόμους. Όμως αυτό, αυτή η τακτική που την ακολουθεί σε όλα τα θέματα, να ακολουθεί το δρόμο μόνος του για να νομίζει ότι έχει τις λύσεις και στο τέλος όταν βρίσκεται σε αδιέξοδο να ζητάει τη βοήθεια της μειοψηφίας, δεν πρόκειται να γίνει. Επομένως αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν θα ψηφίζαμε προχθές το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων από τα χωριά. Τελικά αποσύρθηκε γιατί δεν είχε πλειοψηφία, όπως είπα, η Δημοτική Αρχή. Και έχουμε σε αυτό το θέμα να κάνω ένα σχόλιο. Δεν είναι δυνατόν, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές, στην παράταξη που διοικεί το Δήμο να απουσιάζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και καλά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να απουσιάζουν οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των νομικών προσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν έγινε μια φορά για να πω ότι μια φορά έτυχε είχαν μια δουλειά, γίνεται πολύ συχνά. Αυτή είναι μια εικόνα διάλυσης για την παράταξη του κ. Παυλή. Και βέβαια εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει τι κάνει η παράταξη του κ. Παυλή, ούτε καμία άλλη παράταξη πριν της δικής μου παρατάξεως που με ενδιαφέρει. Όμως επειδή η παράταξη του κ. Παυλή αυτή τη στιγμή και για τους επόμενους 6 μήνες θα είναι στη διοίκηση του Δήμου, η διάλυση της παράταξης οδηγεί και σε διάλυση της λειτουργίας του Δήμου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το σχολιάζω, για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί προχθές δεν είχε πλειοψηφία γιατί δεν είχε τους δημοτικούς τους συμβούλους εκεί. Αν είχε πλειοψηφία θα ψήφιζε και θα έκανε την αποκομιδή των απορριμμάτων από τα χωριά. Επομένως θα πρέπει να κοιτάξει η παράταξη τους τελευταίους 6 μήνες που τους έμειναν να λειτουργήσουν έστω στοιχειωδώς για να μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειωδώς και αυτούς τους μήνες και ο Δήμος Τρίπολης. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν είναι, επαναλαμβάνω και κλείνω, δυνατόν αντιδήμαρχοι οι οποίοι πληρώνονται από το Δήμο να απουσιάζουν. Όχι μία φορά μόνο, πολλές φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν καταλάβω ποια είναι η δουλειά του Αντιδημάρχου. Ο Δήμαρχος μπορεί να απουσιάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι υποχρεωμένος να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ψηφίζει ο Δήμαρχος. Όμως οι Αντιδήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως το ίδιο είναι και οι Πρόεδροι των διαφόρων νομικών προσώπων. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, προχθές να έχουμε θέμα στην ημερήσια διάταξη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τα νηπιαγωγεία και η Πρόεδρος να έρχεται, να κάθεται 5 λεπτά να πάρει την παρουσία και μετά να φεύγει και όταν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε το θέμα να μην είναι κανένας εκεί να μας δώσει διευκρινήσεις. Αυτά δεν είναι εικόνα σοβαρή ανθρώπων παρατάξεως ή ανθρώπων που διοικούν ένα Δήμο. Αυτό είναι το πρόβλημα του Δήμου Τρίπολης, η έλλειψη στοιχειώδους υπευθυνότητας. Και γι' αυτό είμαστε στο σημείο αυτό που είμαστε σαν Δήμος. Τώρα, κλείνοντας, να κάνω ένα σχόλιο. Δεν ήταν προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το πολιτιστικό καλοκαίρι. Για άλλη μια φορά, πιστεύω ότι κάνει ο Δήμος Τρίπολης τα τελευταία χρόνια ένα πολιτιστικό καλοκαίρι φτωχό σε εκδηλώσεις. Το θετικό που έχει φέτος το πολιτιστικό καλοκαίρι, και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι ότι περιλαμβάνει στις εκδηλώσεις κάποιες που συμμετέχουν παιδιά από το Δήμο μας, και αυτό είναι θετικό, πραγματικά είναι θετικό, οι 6 συναυλίες με ανθρώπους από εδώ από την Τρίπολη, και αυτό είναι πολύ θετικό. Βέβαια, λείπουν πάλι οι μεγάλες παραστάσεις θεατρικές, οι μεγάλες συναυλίες κλπ. Αν εξαιρέσουμε την προχθεσινή επιτυχημένη συναυλία της κυρίας Μποφίλιου, που ανήκει στο πολιτιστικό καλοκαίρι, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις που γίνονται οι μεγάλες δεν γίνονται από το Δήμο Τρίπολης. Ούτε η συναυλία του κ. Σαββόπουλου ήταν από το Δήμο Τρίπολης, είναι από τη ΓΕΣΕ, ούτε μπορούμε να εντάσσουμε και να λέμε ότι είναι πολιτιστικό καλοκαίρι οι εκδηλώσεις, οι πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνουν και φέτος αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη στην ΑΣΕΑ, που φέτος κάνει
3-4 εκδηλώσεις. Ο σύλλογος των ΣΕΑΤΟΝ κάνει 3-4 εκδηλώσεις πολύ σπουδαίες, με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Και εδώ έρχεται το ρητορικό ερώτημα, γιατί εγώ ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Το ρητορικό ερώτημα: είναι δυνατόν ένα χωριό, όπως πέρυσι παραδείγματος χάρη ο Ερχομενός, και φέτος το ίδιο θα κάνει ο Ερχομενός, ή η ΑΣΕΑ ή η Βλαχοκερασαία, να κάνει τόσο σπουδαίες εκδηλώσεις και ένας Δήμος ολόκληρος να μην μπορεί να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις? Τουλάχιστον το θετικό και το ελπιδοφόρο για τους πολίτες του Δήμου Τρίπολης είναι ότι υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι, τέτοια σε χωριά, που κάνουν πραγματικά φέτος το καλοκαίρι, όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια, αξιόλογες εκδηλώσεις, και θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης της Τρίπολης να μην αισθάνεται παρείας, να μπορεί να παρακολουθήσει στο Δήμο μας και στην περιοχή μας κάποιες σπουδαίες εκδηλώσεις.